Ίσως θα το έχεις καταλάβει βέβαια ότι η CSS είναι άγριο κάψιμο ας πούμε και επίσης έχει πολλά χαρακτηριστικά πρακτικότητας. Δηλαδή αν δεν βάλεις τον κόλλο κάτω με το συμπάθειο και να αρχίσεις να φτιάχνεις σελιδούλες, πραγματικά ακόμα και τα μαθήματα αυτά δεν θα βοηθήσουν, έτσι. Οπότε αρχίζουμε με το μάθημα αυτό τώρα που μαζέψαμε αρκετή πληροφορία να κάνουμε κάποιες ασκήσεις, οι οποίες ασκήσεις θα προσφέρουν ένα πεδίο προκειμένου να κάψεις τον εγκέφαλό σου τελείως, εντάξει, που είναι πάντα η επιδίωξή μου. Οπότε, τι θα κάνουμε εδώ, θα φτιάξουμε γενικώς στη σειρά αυτή τη συγκεντρική σελίδα της Marvel, έτσι, οπότε αυτό το οποίο θα κάνουμε θα είναι ότι θα το σπάσουμε σε κομματάκια και όταν τελειώνουμε μία ενότητα με το καλό, όπως εδώ τελειώσαμε την ενότητα που αφορά το κείμενο, θα πηγαίνουμε και θα βλέπουμε από τη σελίδα της Marvel πώς έχει φτιαχτεί και αμέσως μετά θα κάνουμε την προσομοίωση, εντάξει. Τώρα, το συναρπαστικό με την HTML και τη CSS είναι το γεγονός ότι ο κώδικας αυτών των κορυφαίων προγραμματιστών, ας πούμε, είναι γενικά ανοιχτός, δηλαδή έχεις πρόσβαση σε αυτόν, εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι το πεδίο που δίνει σε κάποιον ο οποίος είναι αρχάριος είναι εκπληκτικό, γιατί μπορείς να κλέβεις τον κώδικα αλλωνών πάρα πολύ εύκολα, έτσι. Και όταν λέω να κλέβεις, με την καλή έννοια, δηλαδή να παίρνεις ιδέες, να βλέπεις πώς το έχουν σχεδιάσει άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία κτλ. Οπότε, για να το κάνουμε λίγο πιο εκπαιδευτικό, σου έχω προετοιμάσει εδώ έναν κώδικα HTML, ο οποίος κώδικας HTML κλέβει ένα κομματάκι της Marvel. Δηλαδή, εδώ είναι η σελίδα της Marvel όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο εδώ κάτω δεξιά και δες ότι εδώ υπάρχει αυτό το The Hype Box, όπου αυτό το The Hype Box που βλέπεις είναι αυτό το οποίο θα πάμε και θα φτιάξουμε. Δηλαδή θα φτιάξουμε το κείμενο το οποίο θα αφορά αυτό εδώ το κομματάκι μόνο της σελίδας, εντάξει. Και θα το επηρεάσουμε ούτως ώστε να έχει ακριβώς την ίδια εμφάνιση. Για την ώρα, το μόνο το οποίο μπορούμε να πάμε και να προσομοιώσουμε είναι το κείμενο. Το κείμενο όμως προσφέρει τερατώδη ευκαιρία να πειράξουμε το στυλ σε μια σελίδα. Δηλαδή, στην επόμενη ενότητα με το καλό που θα μάθουμε το κουτί, αμέσως μετά να μεταμορφώσουμε όλη τη σελίδα μας το κουτί αυτό και να έχει ακριβώς, ξέρεις, τις διαστάσεις αυτές συγκεκριμένες κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Εδώ σε ενδιαφέρει το κείμενο να εμφανίζεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως εμφανίζεται σε αυτό το The Hype Box που βλέπεις εδώ στα δεξιά. Συνεννοηθήκαμε. Εδώ σου έχω κάνει μια προετοιμασία για να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη γιατί εδώ τώρα είμαστε αρχάριοι, έτσι. Οπότε δες εδώ στην άσκηση τη 2, θα πάρεις αυτό εδώ το αρχιάκι και σε αυτό εδώ το αρχιάκι υπάρχει η προεργασία που είναι ο κώδικας HTML που αφορά αυτό το κουτί, έτσι. Το κώδικα τον έχω ξαναγράψει βέβαια, εγώ θα το συζητήσουμε λίγο και τον έχω ξαναγράψει διότι ο τρόπος που τον έχουν γράψει αυτοί είναι κάπως πιο περίπλοκος. Δες τώρα από τι αποτελείται και βλέπει και στα δεξιά το τι εμφανίζεται. Έχουμε ένα header όπου το header αυτό ανήκει σε μία κλάση προκειμένου να μπορώ να το επιλέγω εύκολα και αμέσως μετά έχω τις πληροφορίες που βλέπεις που είναι στην ουσία δύο παράγραφοι. Αμέσως μετά πηγαίνουμε στο main κομμάτι, όπου το main κομμάτι αποτελείται από διαδοχικά divs. Θέλω να προσπαθείς να σκέφτεσαι με κουτάκια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν βλέπεις το The High Box υπάρχει ένα header πάνω-πάνω, το οποίο έχει αυτές τις πληροφορίες και αμέσως μετά βλέπεις κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Έχει μια εικόνα, έχει ένα λεκτικό, movies, comics, games κτλ. Και έχει και από κάτω ένα λεκτικό περιγραφής. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται, αν το παρατηρήσεις σαν δομή κουτιού, είναι ολόιδιο, έτσι. Είναι πέντε κουτάκια ολόιδια. Άρα λοιπόν, αυτά θα βρίσκονται μέσα στο main ας πούμε και μετά έχουμε ντιβάκια, όπου το κάθε ντιβάκι θα είναι επαναλαμβανόμενη η δομή του. Θα έχει μια εικόνα, θα έχει ένα μικρό header και θα έχει επίσης και την περιγραφή. Και βλέπεις εδώ πέρα πώς το έχω οργανώσει εγώ. Εντελώς παρόμοιο μπορείς να το οργανώσεις και εσύ. Από εκεί και μετά προσπαθούμε όσο γίνεται να έχουμε κάποιο σημασιολογικό περιεχόμενο, αλλά μην νομίζεις ότι είναι και κανόνας, δηλαδή μπορούσαν να γίνουν αυτά όλα με divs, δηλαδή να μην υπάρχει header, main και footer που έχω βάλει εγώ ας πούμε, καταλαβες. Και όπως θα δούμε τώρα και ο κώδικας τον οποίο χρησιμοποιούν και οι προγραμματιστές της Marvel, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Προσπαθούμε όμως να αποδίδουμε σημασιολογικό περιεχόμενο όσο μπορούμε περισσότερο όπως συζητήσαμε σε σειρά της HTML. Για να δούμε από τι αποτελείται το div. Το div αποτελείται από ένα τυβάκι το οποίο έχει χωθεί μια κλάση που είναι το hype item και έπειτα έχουμε και λέμε ότι έχουμε έναν σύνδεσμο διότι εδώ στα δεξιά άμα κάνεις hover το ποντίκι πάνω του θα δεις ότι
είναι clickable και έχει αμέσως μετά την εικόνα. Αμέσως μετά έχει μία παράγραφο, η οποία παράγραφος είναι η κατηγορία της δημοσίευσης, movies, comics κτλ. Και στη συνέχεια έχει πάλι έναν υπερσύνδεσμο, γιατί και αυτό είναι clickable, ενώ το movies δεν είναι clickable, έτσι δεν κάνει κάτι το ποντίκι άμα το κάνεις hover, η περιγραφή όμως είναι clickable. Και έχει ένα σύνδεσμο λοιπόν, ο οποίος σύνδεσμος αυτό το οποίο περιέχει, μην κοιτάς κιόλας που έχω βάλει ας πούμε ότι σε πηγαίνει κάπου ο σύνδεσμος, θα μπορούσα να τον είχα αφήσει και κενό, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν θα φτιάξουμε κιόλας site της Marvel, θα φτιάξουμε μόνο την εικόνα αυτή την οποία βλέπεις εδώ στα δεξιά. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα σύνδεσμο και μέσα στο σύνδεσμο έχουμε μία παράγραφο. Η παράγραφος και αυτή ανήκει σε μία κλάση, η οποία λέγεται description. Από εκεί μετά, όλος ο υπόλοιπος κώδικας είναι επαναλαμβανόμενος. Δηλαδή, πάλι έχουμε ένα divάκι εδώ που έχει το ίδιο, από κάτω έχουμε ένα divάκι το οποίο έχει τα ίδια. Το divάκι από κάτω έχει την ίδια δομή και αλλάζει το περιεχόμενο, και από κάτω το divάκι έχει τα ίδια και αλλάζει το περιεχόμενο. Footer δεν έχουμε. Επίσης κάτι το οποίο δεν βλέπεις καθόλου, είτε να υπάρχει κάποια η εικόνα αυτή, δηλαδή πάνω αριστερά υπάρχει μια εικόνα που κάνει το πλαίσιο του κουτιού και κάτω δεξιά υπάρχει μια εικόνα επίσης που κάνει το πλαίσιο του κουτιού. Επίσης αν προσέξεις με απόλυτη λεπτομέρεια θα δεις ότι υπάρχει και μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα posts. Ούτε αυτά τα βάζουμε, εντάξει, αυτά δεν τα έχουμε για την ώρα. Γιατί όπως θα δούμε στην επόμενη ομάδα μαθημάτων, αυτά μπορούμε να τα βάλουμε όταν θα μάθουμε το κουτί πια. Έτσι, αυτά τα γραφικά στοιχεία μπορούμε να τα βάλουμε μέσα του κουτιού. Άρα, μας ενδιαφέρει να πάμε και να μελετήσουμε τις γραμματοσειρές, ό,τι αφορά το κείμενο το οποίο εμφανίζεται. Και τώρα αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε inspect με τα εργαλεία του Chrome. Έτσι, δηλαδή πηγαίνω και κάνω inspect εδώ. Έκανα δεξί κλικ πάνω σε αυτό το οποίο με ενδιαφέρει. Θα με πάει κατευθείαν μέσα στο σημείο του κώδικα στο οποίο έκανα το δεξί μου κλικ και έπειτα θα μου βγάλει εδώ τα tools μου. Εντάξει, για κάτι να το μεγαλώσουμε λίγο-λίγο, να το δούμε λίγο καλύτερα. Όπως βλέπεις, ο κώδικας είναι div μέσα div μέσα div μέσα div, γίνεται της Κορέας, για ανθυπολεπτομέρειες που ξέρει μόνο ο προγραμματιστής και γι' αυτό το λόγο η προσομοίωση την οποία κάναμε νομίζω πως είναι πολύ βοηθητική για το σημείο που βρισκόμαστε. Να κάνω λίγο ένα κλικ πάλι εδώ πέρα στο inspect πάνω σε αυτό το κείμενο, όπως βλέπεις μου επέλεξε εδώ τον κώδικα HTML και αμέσως μετά εδώ πέρα έχουμε τα διάφορα στυλ τα οποία εφαρμόζονται. Όπως βλέπεις γίνεται της Κορέας και γίνονται δολοφονίες και το cascading πάει σύννεφο. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να πάει το μυαλό σου πίσω σε αυτά τα οποία μάθαμε στα προηγούμενα μαθήματα και να δεις ποια πράγματα μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει πολύ το computed. Γιατί στο computed θα δούμε ποιες τιμές χρησιμοποιούνται σε βασικά στοιχεία. Και να δούμε λοιπόν τι τιμές θα συναντήσουμε. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε το font family να αποτελείται από μια οικογένεια γραμματοσυρών που είναι η Roboto Bold. Έτσι, τη Roboto Bold τώρα by default τα πισιά δεν την έχουν και θυμάσαι ότι με τη Roboto ασχοληθήκαμε, οπότε θα πρέπει να πάμε και να την κατεβάσουμε από τη Google, εντάξει, και να κάνουμε τα γνωστά κόλπα τα οποία είδαμε με το font face. Αυτό τώρα, καθαρά για λόγους βοήθειας πάλι, στο δίνω στο initial file, δηλαδή τα import της URL για τη Roboto και για την άλλη μια γραμματοσειρά η οποία υπάρχει, στα έχω ετοιμάσει ήδη ούτως ώστε να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όπως μάθαμε. Στη συνέχεια μας ενδιαφέρει πολύ το font size και αμέσως μετά βλέπεις ότι όλα τα υπόλοιπα έχουν τις default τιμές, υπάρχουν αλλά έχουν τις default τιμές και επίσης μας ενδιαφέρουν και κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε όπως είναι το line height, εντάξει. Συνεπώς, με απόλυτη προσοχή μελετάς τον κώδικα, πηγαίνεις στο computer, βλέπεις τις τιμές και ύστερα προσπαθείς αυτό το πράγμα να το προσομοιώσεις μέσα στον κώδικα σου. Αυτή είναι η προδιαγραφή της άσκησης. Εδώ πάλι σου δίνω κάτι για να μην ψαρώσουμε. Σου δίνω εδώ πέρα οι γενικές κλάσεις που ανήκει το καθένα και αμέσως μετά μια στοιχειώδης επιλογή όσον αφορά τη γραμματοσειρά και όσον αφορά επίσης αν είναι bold ή όχι, γιατί αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και επίσης όσον αφορά το μέγεθος της γραμματοσειράς. Δηλαδή ότι εδώ πέρα ότι αυτό είναι 26 πίξελ, αυτό είναι 14 πίξελ, αυτό είναι 14 πίξελ, αυτό είναι 14 πίξελ. Πήγαινε και φτιάχτω με βάση αυτές τις οδηγίες που βλέπεις και αμέσως μετά διάβασε και αυτές εδώ τις οδηγίες πάλι που είναι δικές μου παρατηρήσεις από τη μελέτη του κώδικα, έτσι. Δηλαδή ότι τα μέγεθη γραμματοσειράς και γραμματοσειρά είναι αυτά τα οποία σου έχω βάλει εδώ. Επίσης ότι το λεκτικό αυτό εδώ μέσα στον κώδικα HTML εμφανίζεται μόνο το M με κεφαλαία και θέλουμε να το κάνουμε με CSS ούτως ώστε να εμφανίζονται όλα με κεφαλαία, θα πρέπει να το κάνεις. Επίσης το χρώμα
παίρνει μια συγκεκριμένη τιμή. Δηλαδή είναι RGB 118, 118, 118. Θα αφιερώσουμε ένα ειδικό μάθημα για το χρώμα για να το καταλαβαίνουμε. Τι σημαίνει αυτό κανονικά. Για την ώρα, έτσι όπως γράφουμε color gray και όπως γράφουμε color black και διάφορα, μπορείς να γράψεις color, άνω κάτω τη λέει, και αμέσως μετά RGB και ό,τι αριθμού σου βάλω. Αυτό θα καθορίσει ένα χρώμα. Το τι ακριβώς σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί δεν μας ενδιαφέρει για την ώρα, θα το μάθουμε αναλυτικά στο μάθημα που θα κάνουμε για το χρώμα. Εντάξει, επίσης ότι έχει κενό μεταξύ των γραμμάτων ένα πίξελ, έτσι. Και αμέσως μετά η περιγραφή, αυτό εδώ πέρα το class description, έχει συγκεκριμένο line height το οποίο πρέπει να το ορίσεις. Και επίσης πρέπει το χρώμα το να το ορίσεις σε αυτήν εδώ την αριθμητική τιμή. Και έχει αφαιρεθεί επίσης το στυλ το οποίο καθορίζει ότι είναι σύνδεσμος. Δηλαδή αυτό είναι σύνδεσμος, οι σύνδεσμοι κανονικά εμφανίζονται μπλε, οπότε έχει αφαιρεθεί το στυλ το οποίο καθορίζει ότι είναι σύνδεσμος και έτσι θα πρέπει να το λάβεις και αυτό υπόψη σου. Εντάξει. Ωραία, μόλις με το καλό τα κάνεις όλα αυτά, πήγαινε και γράψε τους επιλογής σου κανονικά, ούτως ώστε η τελική μορφή την οποία θα πετύχεις θα είναι κάπως έτσι. Δηλαδή εδώ αυτό είναι το τελικό αρχείο της προτινόμενης λύσης. Εντάξει, όχι αυτό. Έτσι. Α, ούτε αυτό. Αυτό είναι. Αυτό εδώ είναι το τελικό αρχείο της προτινόμενης λύσης. Έχει δηλαδή τις γραμματοσυρές οι οποίες μας ενδιαφέρουν, το μέγεθος των γραμματοσυρών, τα χρώματα έτσι όπως εμφανίζονται. Όπως βλέπεις, δεν έχει, είναι λίγο, είναι, αυτό υποτίθεται πως είναι ένα μεγάλο κουτί το οποίο τα περιέχει όλα, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να το συμμαζέψουμε με τις γνώσεις τις οποίες έχουμε. Εντάξει, κάπως έτσι πρέπει να είναι η τελική μορφή την οποία θα πετύχεις στο πρόγραμμά σου. Λοιπόν, τώρα, μια μικρή συζήτηση για την προτινόμενη λύση. Παρεμπιπτόντως εδώ υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει σωστό και λάθος απολύτως, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι το έκανα με λάθος τρόπο εγώ ή εσύ το έκανες με σωστό τρόπο. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να τα προσομοιώσουμε αυτά όσο γίνεται καλύτερο. Όσο θα χτίζουμε εμπειρία, τόσο περισσότερα πράγματα θα μαθαίνουμε και τόσο καλύτερα θα γινόμαστε. Θα πω μερικά μόνο σχόλια για την προτινόμενη λύση, έτσι. Παρ' όλα αυτά, σου ξαναλέω ότι αν καταφέρεις να εμφανίζονται αυτά με τον τρόπο τον οποίο, με τις προδιαγραφές τις οποίες βάλαμε στην άσκηση, είμαστε ευχαριστημένοι είτε έχεις χρησιμοποιήσει τους επιλογές που έχω βάλει εγώ είτε όχι. Οπότε, έχουμε και λέμε ότι εδώ χρησιμοποιείται η ρομπότο, όπως σου είπα, και η ρομπότο condense, αυτές οι δύο γραμματοσυρές. Αυτό είναι το URL το οποίο πρέπει να το κάνουμε import, κανονικά με τη διαδικασία που είδαμε στο μάθημα 4.1. Και τώρα, αυτό το οποίο έχω επιλέξει είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε πάλι στο μάθημα 4.1, που είπαμε ότι θέλουμε να βάζουμε ή δυνατόν τα γράμματα, το font size τους να είναι μεταβλητό, δηλαδή να παίζουμε με το REM. Εντάξει, για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Για το λόγο ότι αν πάει σε μια άλλη συσκευή, τότε να παίζει κατευθείαν το μέγεθος της χρωματοσειράς με βάση την άλλη συσκευή. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό να το κάνουμε. Εντάξει. Φυσικά δεν μπορούμε να το κάνουμε πάντα και δεν σημαίνει ότι και όλα τα site φτιάχνονται έτσι. Ωραία. Αλλά παρόλα αυτά εδώ πέρα πιστεύω ότι το έχουν φτιάξει έτσι από πίσω. Για ποιο λόγο? Διότι αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι οι τιμές οι οποίες υπάρχουν, δηλαδή ξεκινώντας από τα 16 pixel, το 14, το 26, αυτά είναι πολλαπλάσια συνηθισμένα. Οπότε, για παράδειγμα, όταν πηγαίνουμε σε αυτό εδώ πέρα που είναι 14 pixels, για να του βγάλω εγώ αυτή την αριθμητική τιμή που είναι 0,875 rem, πηγαίνω και διαιρώ το 16 με το 14. Εντάξει. Είναι απλή μέθοδος των τριών. Οπότε 16 δια 14 μας κάνει 0,875, το κοπανάμε εκεί πέρα και είναι το REM. Επίσης, όταν θέλω να βγάλω αυτό εδώ το 26 pixel, πηγαίνω και κάνω τη διαίρεση 26 δια 16 και μου κάνει 1,625 και πηγαίνω και το χώνω εκεί. Συνεννοηθήκαμε. Οπότε αυτή γενικώς είναι η πατέντα η οποία έχει ακολουθηθεί. Τώρα κάτι που μου αρέσει εμένα, είναι θέμα γούστου όμως, το λέω έτσι, να κάνω γενικώς τους επιλογές μου, είναι να πηγαίνω και να διαλέγω, εντάξει, κάτι το οποίο θα προσδιορίζει μοναδικά το μέρος της σελίδας της οποίας βρίσκομαι, δηλαδή αυτή η σελίδα έχει ένα header και έχει και ένα main, οπότε γενικώς τους επιλογές οι οποίοι αφορούν το header, βάζω το header μπροστά, παρόλο που μπορείς να γράψεις έναν άλλο επιλογέα, γιατί με βοηθάει να το ξαναβρίσκω αυτό εύκολο όταν θα πάω να ξαναδιαβάσω τον κώδικα. Δηλαδή θα ξέρω ότι τώρα δουλεύω πάνω στο header, καταλαβες. Οπότε πηγαίνω στο header και αμέσως μετά πηγαίνω στο πρώτο παιδί, ας πούμε, εντάξει. Το οποίο θα μπορούσα να βάλω εδώ και first child, αλλά μου αρέσει εμένα περισσότερο έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει πολύ θέμα ορέξεως εδώ. Μετά εδώ πέρα πηγαίνω στο header και πηγαίνω στη δεύτερη παράγραφο, ωραία. Και βάζω αυτές εδώ τις πληροφορίες. Αμέσως μετά, όταν πηγαίνω στη main και ξέρω ότι θα δουλέψω στη main, πηγαίνω στη main μου κανονικά και λέω
ότι βάζω το font size να είναι τόσο, γιατί ξέρω ότι θα κληρονομηθεί προς τα κάτω. Οπότε με την κληρονόμηση πάλι παίζουν όσον αφορά το font size και το font family πάντα. Και πάλι σου λέω και αυτό δεν είναι αναγκαστικό, αλλά το να βάζεις την κληρονόμηση στο μυαλό σου είναι κάτι το οποίο είναι πολύτιμο, γιατί γλιτώνεις πολύ κώδικα στη CSS, έτσι. Οπότε, για παράδειγμα, εδώ πέρα έχει χρησιμοποιηθεί ρομπότο, αλλά εκεί πέρα που έχει χρησιμοποιηθεί ρομπότο condensed είναι μόνο στο πρώτο παιδί του header και επίσης είναι στην κατηγορία. Άρα λοιπόν εκεί πέρα μόνο πρέπει να πάει και να τροποποιηθεί το font family, έτσι. Όχι να πάμε να γράψουμε σε κάθε ένα στοιχείο ότι χρησιμοποιεί αυτή τη συγκεκριμένη γραμματοσειρά. Κληρονόμηση και CSS πάνε πακέτο, πρέπει να την καταλάβουμε καλά την κληρονόμηση. Και αμέσως μετά, εδώ είναι γενικότερα η γραμματοσειρά όσον αφορά το size και όσον αφορά το ποια γραμματοσειρά έχει επιλεχθεί. Και έπειτα, σε ένα δεύτερο set με κανόνες, έχω πάει και έχω βάλει ξεχωριστά όσο αφορά το χρώμα και όσον αφορά οποιοδήποτε άλλο κολοκύθι πρέπει να πάμε να ορίσουμε. Αυτά λοιπόν για την άσκηση. Εφόσον επέτυχες το αποτέλεσμα, μπράβο, εντάξει. Και αν υπάρχει και καμιά λεπτομέρεια που μου διέφυγε, άμα θέλεις να κάνουμε και την άσκηση λίγο καλύτερη, ας πούμε, και έχεις βρει κάτι το οποίο να έχει ενδιαφέρον, το οποίο να μην περιγράφεται στις προδιαγραφές σε σχέση με αυτό το οποίο εμφανίζεται στο site της Marvel, να το αναφέρεις και στα σχόλια, σε παρακαλώ.